Κυρία Ακτενά, νομίζω ότι κλείσατε έναν αγώνα, έτσι, δύο εκλογικών αναμετρήσεων με υψηλά νούμερα και μάλιστα και στο πρώτο και στο δεύτερο, αν θέλετε, στην πρώτη Κυριακή, 21 Μαΐου. Και τώρα αυξήσατε κατά τι το ποσοστό σας, ασχέτως σε πραγματικούς αριθμούς, αν έπεσαν λίγο τα ποσοστά, γιατί ήταν, είχαμε την αποχή. 800.000 κόσμος και δεν ξέρω αν αυτός ο κόσμος, ερώτηση κάνω, εάν αυτός ο κόσμος βαρέθηκε να πάει ή γύρισε την πλάτη ξαφνικά στην πολιτική ή δεν είχε και λεφτά να πάει στα νησιά και στα μέρη τα οποία ψηφίζει οι άνθρωποι, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβά πλέον και τα εισιτήρια στα πλοία και στα αεροπλάνα και οι βενζίνες και τα πετρέλαια και όλα. Ναι, συμφωνώ με την ανάλυση σας. Αυτή είναι και η δική μας εκτίμηση, ότι η ψήφος στο ΚΚΕ σε αυτές τις εκλογές δεν ήταν μια συγκυριακή ψήφος, ούτε την πρώτη ούτε τη δεύτερη φορά. Και το αποτέλεσμα τη δεύτερη φορά επιβεβαιώνει ακριβώς ότι έχουν χτιστεί και χτίζονται ισχυροί δεσμοί με τον κόσμο, με τον λαό. Και όλο και περισσότεροι πείθονται από την πρότασή μας και τις θέσεις μας. Και αυτό είναι κάτι που μας δίνει τον αέρα να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση με τον κόσμο, ώστε και αυτοί που δεν έφτασαν αυτή τη φορά μέχρι την κάλπη με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ να μας βρουν δίπλα τους και να συμπορευτούν μαζί μας στους αγώνες που θα ξεδιπλωθούν με μεγάλη ένταση το επόμενο διάστημα. Συμφωνούμε επίσης ότι οι μικρές απώλειες που είχαμε σε ψήφους οφείλονται στην αποχή. Αυτό ήταν κάτι που το συναντούσαμε διαρκώς στη δουλειά μας. Καθώς όμως είδαμε ότι και κερδίσαμε καινούργιες ψήφους. Αυτό που βλέπαμε στη δουλειά μας την προεκλογική, σε αυτή τη δεύτερη περίοδο, ήταν τη μεγάλη δυσκολία που αντιμετώπιζε ο κόσμος μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να ξαναφύγει για τους τόπους καταγωγής του ή αντίθετα να έρθει να ψηφίσει από τον τόπο της εργασίας του. Γιατί είχε αρχίσει η σεζόν και ειδικά το δικό μας κόμμα που απευθύνεται στα λαϊκά στρώματα. Και σε νεολαία ακόμα, πολύ, η οποία βεβαίως, η νεολαία φεύγει για πάνω να δουλέψει. Οι φοιτητές είχαν εξεταστική. Δεν μπορούσε εύκολα ένας φοιτητής να πάει στην πατρίδα του να ψηφίσει, να γυρίσει, να συνεχίσει να εξεταστική και να ξαναφύγει. Υπάρχουν παιδιά τα οποία πάνε να δουλέψουν στα νησιά και δεν μπορούσαν να έρθουν διότι είχαν τη δουλειά τους. Όχι, αυτό το τα λέμε όλα δηλαδή. Για να το βρήκαμε και ζητήσαμε. Κατακριουργούμε μόνο τον ελληνικό λαό. Φταίει ο λαό, φταίει ο λαό. Όχι, και ζητήσαμε και μέτρα. Επανειλημμένα ζητήσαμε μέτρα, να ληφθούν μέτρα για να διευκολυνθούν οι ψηφοφόροι να πάνε στους τόπους κατοικίας τους. Συγγνώμη, στους τόπους που ψηφίζουν. Εντάξει, αυτό έγινε, μετρηθήκαμε. Ωραία. Δείχνει σαφέστατα μία δυναμική για το κόμμα μας το αποτέλεσμα των τελευταίων εκλογών, ενώ και αυτό τώρα του Ιούνιου και του Μάη. Εδώ ήθελα να μείνω λίγο μια ερώτηση να σας κάνω. Ναι. Πού βλέπετε, ποιος είναι ο λόγος που ενώ για αρκετά χρόνια το ΚΚΕ παρέμενε στάσιμο, τα τελευταία 4 χρόνια, ας πούμε, που το έβλεπα και μέσα από τη Βουλή που ήμουν, δηλαδή. Υπήρχε μια έντονη κινητικότητα, τα στελέχη, οι βουλευτές, με τις επισημάσεις, με τις παρεμβάσεις τους, με τις τροπολογίες, με τους... Γιατί ξαφνικά έδωσε και πήρε και πήγε τόσο καλά. Ναι, δεν ήταν αποτέλεσμα... Ο κ. Κουτσούμπας. Δεν ήταν μόνο επικοινωνία και στη δικιά μας περίπτωση η ψήφος στο ΚΚΕ είναι μια δύσκολη ψήφος. Είναι μια ψήφος που προϋποθέτει τη συμπόρευση σε αγώνες, προϋποθέτει μια αλλαγή στη στάση ζωής και στη στάση απέναντι στα πράγματα. Άρα λοιπόν δεν αρκεί η επικοινωνία, δεν υποτιμώ τη δύναμη της επικοινωνίας που είναι πάρα πολύ σημαντική για να ακουστείς, να φτάσεις σε περισσότερο κόσμο αυτό που λες. Από εκεί πέρα όμως αν θα πείσεις με αυτό που λες είναι κάτι άλλο, δεν έχει να κάνει επικοινωνία. Και ο λόγος που διαπιστώθηκε, που είχαμε αυτή την άνοδο και υπάρχει αυτή η δυναμική πια γύρω από το κόμμα μας, είναι ακριβώς γιατί ξεδιπλώθηκαν αγώνες όλο αυτό το διάστημα. Ασκήσαμε αντιπολίτευση στα χρόνια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ασκήσαμε αντιπολίτευση στα χρόνια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ήμασταν η μόνη αντιπολίτευση το προηγούμενο διάστημα από τη μεριά των λαϊκών συμφερόντων. Το δείξαμε. Σηκώθηκαν αγώνες, ήμασταν δίπλα τους, ήμασταν μπροστά όπου μπορούσαμε. Βοηθήσαμε στην ανασύνταξη του και εργαζόμαστε νυχθημερών για την ανασύνταξη του κινήματος για να οργανωθεί ο κόσμος στα σωματεία του, στα συνδικάτα. Είχαμε νίκες στο κίνημα με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στην Κόσκο, στην eFood, στο Πέραμα, που είχαμε και τραγικά γεγονότα εκεί πέρα. Όλα αυτά μας ζήμωσαν και ατσάλωσαν τους δεσμούς που έχουμε με τον κόσμο και είναι αυτοί, και ότι ο κόσμος που ήρθε μαζί μας σε αυτούς τους αγώνες ή που
πώς να το πω, συμπορευτήκαμε σε αυτούς τους αγώνες παρέα. Αυτοί οι αγώνες δεν γινόντουσαν παλιότερα, κατάλαβαν, πριν από 10 χρόνια. Όχι με την ίδια μαζικότητα. Όχι με την ίδια μαζικότητα. Και επίσης... Άρα κάτι άλλαξε στον τρόπο στρατηγικής του ΚΚΕ. Όχι μόνο. Θα έλεγα ότι η δικιά μας η δουλειά θέλει χρόνο να αποδώσει. Και αυτό διαπιστώσα. Δεν είναι κάτι το οποίο έγινε μέσα σε ένα χρόνο. Μάλιστα. Είναι αποτέλεσμα μιας δύσκολης δουλειάς. Άρα πολλά χρόνια δουλέψατε για να δείτε τώρα τι είναι. Ωραία. Ναι. Πάμε στον κύριο Σε δύσκολες συνθήκες, για να μην ξεχνάμε, ναι. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν χρόνια μνημονιακά, με τον κόσμο πραγματικά τσακισμένο, με τον κόσμο απογοητευμένο μετά από την κυβέρνηση και την, αυτό που λέμε κολοτούμπα, συγγνώμη για την έκφραση. Κυρία Χτενά, το ΚΚΕ όμως είχε μεγάλα ποσοστά και τη δεκαετία του 80. Ναι, εγώ είπα για τα τελευταία και δεν είχε πρόταση διακυβέρνηση ποτέ. Όχι, μίλησε τώρα για. Ναι, γιατί τώρα αναφέρθηκα στα τελευταία 10 χρόνια. Θυμάστε το σύνθημα τότε, έτσι. Ναι, για να έχεις όμως πρόταση διακυβέρνησης, πρέπει να έχεις ποσοστά. Είχε, τότε μεγάλα ποσοστά. Όχι, για τώρα μιλάω. Α, για τώρα, ναι. Είχε 5-5,5% συνεχώς. Μπορούμε να κάνουμε μια μεγάλη αναδρομή στην ιστορία του κόμματός μας, αλλά νομίζω δεν έχει νόημα τώρα. Δεν έχει νόημα τώρα. Πάμε στον κύριο Κοφίδη. Κύριε Κοφίδη, πέστε μας τώρα από εδώ και πέρα τι γίνεται. Εσείς κάτι φώναζε ο Παφίλης χθες, τον είδα αγριεμένο και τα λοιπά, με τους Σπαρτιάτες και κάνουμε το ένα. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Τι είναι, για μέσα, μέσα στη Βουλή. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Ναι. Μέσα στη Βουλή υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το κόμμα των Σπαρτιατών. Εκτιμάμε ότι η άνοδος των ακροδεξιών σχηματισμών είναι μια εξαιρετικά ένας, γιατί οι άλλοι δύο τώρα εξέλιξη. Είναι εκεί που είναι... Το πώς, Συνθεώ και ο Βελόπουλος που είναι τόσα κριτήρια, χρόνια στη Βουλή, δεν κοιτάξτε, έχουν τέτοια πράγματα. Τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν αρκετά σύντομα. Ο καθένας κρίνεται τελικά από τις πράξεις του και σωστό από ό,τι λέει. Πάρα πολύ σωστό. Οπότε θα δούμε πολύ σύντομα τι στάση θα κρατήσει σωστό, το κυρία, κάθε κόμμα και ο κάθε βουλευτής που έχει εκλεγεί με το κόμμα. Ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του και από τις προτάσεις που κρατάει στα κρίσιμα θέματα που θα ανοίξουν μπροστά. Έχουμε πραγματικά πολλά και δύσκολα μέτωπα μπροστά. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει σταματήσει να απειλεί για τις γρήγορες αλλαγές που πρέπει να τρέξουν και τις μεγάλες αλλαγές που πρέπει να τρέξουν γρήγορα. Άρα ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μπροστά μας έχουμε μια λέλαπα, μια καταιγίδα από μέτρα που έρχεται, αντιλαϊκά μέτρα, είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Και τα έχουμε συζητήσει και προεκλογικά. Άρα λοιπόν όλοι θα κληθούν να πάρουν θέση σε αυτό και θα δούμε και μέσα στη Βουλή τι θέση θα πάρουν, αλλά και στο κίνημα έξω τη στάση και τη θέση θα έχει ο καθένας.